Επόμενος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο κύριος Ηλίας Καραγιώργος, Γενικός Χειρουργός, Αγγειολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Λαμίας. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή αρχή και καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ πολύ, να είμαστε όλοι καλά. Γιορτάζουμε και εμείς την Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης και το μήνυμα της καμπάνιας είναι «Κινήσου ενάντια στη θρόμβωση». Αναφερθήκαμε πιο πριν και με τον κύριο Θεοδόρου και για τη φλεβική θρόμβωση. Τι είναι η φλεβική θρόμβωση, γιατρέ μου? Η φλεβική θρόμβωση είναι η ανάπτυξη θρομονέματος μέσα στο φλεβικό σύστημα. Προκαλεί μερική ή ολική απόφραξη της φλέβας και συγχρόνως προκαλεί φλεγμονή κατά μήκος της φλέβας που πάσχει. Συνήθως παρουσιάζεται στις φλέβες του κάτω άκρου, mm-hmm. λόγω μεγάλου μήκους, λόγω βραδίας ροής του αίματος, λόγω της ορθίας θέσης και λόγω της παρεμβολής περιοχών εξωτερικής πίεσης, όπως είναι το γόνατο, οι βουβώνες και η κοιλιακή χώρα. Mm-hmm. Ανάλογα λοιπόν με το φλεβικό σύστημα που μπορεί να πάσχει, έχουμε την επιπολή στρομοφλεβίτιδα, την εντοβάθη φλεβική θρόμβωση. Η εντοβάθη είναι η εσωτερική? Είναι η θρόμβωση των εσωτερικών φλεβών. Που συμβαίνει δηλαδή κυρίως στις εσωτερικές φλέβες. Στις εσωτερικές φλέβες. Mm-hmm. Η επιπολή συμβαίνει στις φλέβες του επιπολής δικτύου, του επιφανειακού δικτύου. Mm-hmm. Έχουμε τη σπλαχνική φλεβική θρόμβωση, τη θρόμβωση δηλαδή των φλεβών των σπλάχνων. Και έχουμε και τη μεταναστευτική φλεβική θρόμβωση. Είναι μια ιδιαίτερη θρόμβωση, η οποία συμβαίνει κυρίως στις νεοπλασματικές νόσεις. Ποιος κινδυνεύει να πάθει θρόμβωση? Θρόμβωση κινδυνεύουν να πάθουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τα αίτια και η προδιάθεση είναι ποικίλα. Δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο οι γυναίκες. Έτσι, και κυρίως οι γυναίκες που είναι κάτω των 50 ετών. Κινδυνεύουν αυτοί που έχουν ομάδα αίματος α. Αυτοί που έχουν 0 κινδυνεύουν λιγότερο. Ναι. Κινδυνεύουν αυτοί που είναι άνω των 60. Σε ηλικία. Κινδυνεύουν αυτοί που έχουν πολυκυταρεμία και έχουν και διαταραχές πυκτικότητας. Κινδυνεύουν αυτοί που έχουν ήδη πάθει κάποιο θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Αυτοί που είναι χρόνια ακίνητοι είτε στο κρεβάτι είτε δουλεύουν όρθιοι και ακίνητοι. Αυτοί που πάσχουν από καρδιοπνευμονική νόσο, υπαχύσαρκη. Αυτοί που έχουν περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, γιατί έτσι μειώνεται η ροή του αίματος και έχουμε στάση της φλεβικής απορροής. Κινδυνεύουν αυτοί που έχουν νεοπλασματική νόσο. Οι καρκινοπαθείς σε ένα 30% σίγουρα θα κάνουν ένα θρομβοβολικό επεισόδιο. Κινδυνεύουν αυτοί που έχουν υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση, είτε χειρουργείο της κοιλιάς, είτε ορθοπαιδικό, είτε γυναικολογικό. Α, γι' αυτό και βλέπουμε μετά από κάποιο χειρουργείο που μου βάζουν τις συγκεκριμένες ειδικές κάλτσες. Έτσι ακριβώς. Κινδυνεύουν οι έγκυες. Λόγω της αύξησης της ενδοκοιλιακής μάζας και την επιβράδυνση της ροής του αίματος. Mm-hmm. Όπως επίσης και κινδυνεύουν οι γυναίκες οι οποίες παίρνουν αντισυλληπτικά και καπνίζουν ταυτόχρονα και είναι και πάνω από 40 ετών. Πολλά τα προβλήματα. Η κληρονομικότητα τι ρόλο παίζει? Η κληρονομικότητα έχει μια ιδιάζουσα συμμετοχή. Κληρονομική είναι, μάλλον η γενετική προδιάθεση υπάρχει στην χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια δημιουργεί κυρσούς. Οι κυρσοί επιβραδύνουν τη ροή του αίματος. Θα ήταν λοιπόν, μια ερώτηση αυτή για τους κυρσούς. Πιθανώς λοιπόν οι κυρσοί να κάποια στιγμή στη ζωή μας να κάνουν μια επιπολή στρομοφλεβίτιδα όμως. Ποια είναι αυτά τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να ξέρω, να αναγνωρίσω προκειμένου να σπεύσω κατευθείαν στο γιατρό μου, να ανησυχήσω δηλαδή, να θορυβηθώ και να απευθυνθώ στον ειδικό? Είναι ανάλογα τη θρόμβωση. Επιφανειακή θρόμβωση, επιπολή στρομοφλεβίτιδα που λέμε. Εκεί τα σημάδια είναι σημάδια τοπικής φλεγμονίας, δηλαδή πόνος, ερυθρότητα, πρίξιμο, ίδημα και σκληρία. Η φλέβα η οποία έχει θρομβωθεί μοιάζει με ένα κομπολόι. Mm. Αλλά η επιφανειακή θρόμβωση είναι η λιγότερο επιθετική. Εκεί που έχουμε το πρόβλημα είναι στην εντοβάθη φλεβική θρόμβωση. Εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Σε ένα 50% είναι ο τύπος αυτός είναι ασυμπτωματικός ή αθόρυβος. Δεν δίνει κανένα σύμπτωμα. Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν, λέω, είναι διόγκωση του μέλους, αίσθημα βάρος, ήπιο άλγος και μια διάταση του επιπολής φλεβικού δικτύου,
πόνο στη γαστροκνημία. Γαστροκνημία είναι η γάμπα που λέμε. Uh-huh. Όταν κάνουμε ραχεία κάψη του πέλματος. Όλα αυτά είναι όμως σημάδια τα οποία οδηγούν στη διάγνωση μετά και από ενδελεχές ιστορικό και από καλή κλινική εξέταση. Η διάγνωση λοιπόν πώς γίνεται εδώ? Η διάγνωση ξεκινάμε από το τελευταίο που είπα. Πρέπει να γίνει, να ληφθεί ένα καλό ιστορικό και να γίνει μια πολύ καλή κλινική εξέταση. Μετά, στην επιβολή στρομοφλεβίτητα γίνεται κυρίως με το μάτι. Να. Έτσι. Είναι ορατή, τα σημάδια και τα συμπτώματα είναι ορατά. Τώρα στην ενδοβάθυλευική θρόμβωση, εάν υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει ενδοβάθυλευική θρόμβωση, μπορούμε να παραγγείλουμε μια εξέταση αίματος που λέγεται dead dimers, που πιθανώς να είναι αυξημένη και να μας οδηγήσει στην υποψία ενδοβάθυλευικής θρομβώσεως. Mm-hmm. Και μετά έχουμε το τρίπλεξ, την έγχρωμη υπερηχητική φλεβογραφία, η οποία θα μας βάλει τη διάγνωση. Βέβαια μπορεί να οδηγηθούμε και μέσα από τη μαγνητική φλεβογραφία και μέσα από την αξονική φλεβογραφία, αλλά νομίζω ότι η πεμπτουσία είναι το τρίπλεξ. Χρειάζεται νοσηλεία σε νοσοκομείο για τη θρόμβωση? Σίγουρα πάλι δεν είναι, εξαρτάται αν είναι η επιπολή και τα λοιπά. Εξαρτάται πού είναι η θρόμβωση. Αν η θρόμβωση είναι η ενδοβάθυλευική θρόμβωση, γιατί για την επιπολή δεν χρειάζεται. Ναι. Έτσι, μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς. Αν η φλεβική θρόμβωση, η ενδοβάθυλευική θρόμβωση είναι κοντά στο λαγανομηριαίο άξονα, δηλαδή στη συμβολή της μοιραίας φλέβας στη λαγόνια φλέβα, ίσως χρειαστεί νοσηλεία για χορήγηση ενδοφλεβίως αντιπυκτικών ουσιών ή για άλλη αντιμετώπιση. Συνήθως όταν είναι από την μεσότητα του μυρού και κάτω, η ενδοβάθυλευική θρόμβωση αντιμετωπίζεται στο σπίτι με αντιπυκτικά. Είναι πιο απλά τα πράγματα εκεί. Μπορεί να ξαναπαρουσιαστεί η θρόμβωση μετά τη θεραπεία? Σαφώς. Αν δεν αρθούν τα αίτια τα οποία οδηγούν και και οι ιδιαίτερες αυτές καταστάσεις που οδηγούν εκεί στην ενδοβάθυλευική θρόμβωση, μπορεί να ξαναγίνει. Πάμε τώρα στην ανάρρωση. Για πόσο χρόνο θα πρέπει να πάρω θεραπεία για τη θρόμβωση? Για την επιβολή στρομοφλεβίτητα η θεραπεία είναι 2 εβδομάδες περίπου. Και μετά αναλαμβάνει και ο οργανισμός. Την ενδοβάθυλευική θρόμβωση όμως, αναλόγως πάλι επίσης του πού είναι και σε ποιο ύψος του φλεβικού δικτύου είναι, η θεραπεία με αντιπυκτικά μπορεί να είναι από 3 μήνες έως 6 μήνες. Και εξαρτάται βέβαια και την υποκείμενη νόσο. Σε έναν ο οποίος είναι καρκινοπαθής, μπορεί να πάει η αντιπυκτική αγωγή και διαβίου. Ναι, και είναι διαφορετικά τα πράγματα, το καταλαβαίνω. Πότε μπορώ να επιστρέψω στις καθημερινές μου ασχολίες μετά τη θεραπεία της θρόμβωσης? Πότε μπορώ να είμαι στην καθημερινότητά μου? Στην επιβολή στρομοφλεβίτητα τα πράγματα είναι απλά. Μπορούμε να επιστρέψουμε από την πρώτη ώρα με θεραπεία. Στην ενδοβάθυλευική θρόμβωση, επειδή ο θρόμβος ο οποίος δημιουργείται έχει κάποιο χρονικό διάστημα να προσκοληθεί στερεά στο τείχωμα και να μην κινδυνεύει να αποκολληθεί και να ταξιδέψει προς την καρδιά και από εκεί στους πνεύμονες, η ασφαλής επιστροφή στην εργασία γίνεται πάλι με αντιπυκτικά μετά τις 2 εβδομάδες. Μάλιστα, άρα στην ουσία, έχοντας ήδη μιλήσει με τον καρδιολόγο πιο πριν, τον κύριο Θεολόγο, αντιλαμβάνομαι ότι εσείς τελικά είστε ο πρώτος γιατρός με τον οποίο θα έπρεπε κάποιος να επισκεφτεί με το που υποψιαστεί οποιοδήποτε σύμπτωμα. Από εκεί τελικά στην ουσία ξεκινάνε όλα, σωστά αντιλαμβάνομαι? Αν το σύμπτωμα αφορά από τη μέση και κάτω, έτσι, στα πόδια, στα σκέλη, ναι, ίδημα, πόνος, βάρος, όλα αυτά, ναι, θα πρέπει να τον δούμε πρώτοι εμείς, οι αγγειολόγοι και οι αγγειοχειρουργοί. Από εκεί και ύστερα, πολλές φορές η ενδοβάθυλευική θρόμβωση, είπαμε, είναι ασυμπτωματική, είναι αθόρυβη. Ναι. Μπορεί να εμφανιστεί με την επιπλοκή της, η οποία είναι η πνευμονική εμβολή. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί θα τον δει ο καρδιολόγος ή ο πνευμονολόγος και θα μπούμε στο παιχνίδι εμείς μετά. Μέτρα πρόληψης. Και για τις 2 περιπτώσεις. Μέτρα πρόληψης. Καταρχήν, για την επιπολή στρομοφλεβίτητα, επειδή είπαμε ότι είναι συναφής με τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, θα πρέπει κανείς να προστατεύεται από τη χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Να μην είναι ακίνητος, να μην είναι όρθιος, να μην είναι εκτεθειμένος σε πολύ ώρα αεροπορικά ή οδικά ταξίδια.
να αφορά κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, εάν έχει ήδη φλεβική ανεπάρκεια. Από εκεί και ύστερα, για την ενδοβάθμια φλεβική θρόμβωση, επειδή συνήθως συμβαίνει κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις, η πρόληψη στους ασθενείς προς χειρουργείο είναι οι αντιθρομβωτικές κάλτσες, οι λευκές, οι γνωστές λευκές κάλτσες, είναι η χορήγηση προφυλακτικής αντιπληκτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Μάλιστα. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας, γιατρέ μου, όσον αφορά αυτό? Τίποτα. Απλά να σας πω ότι πόσο παλιά είναι η νόσος. Ο πρώτος ο οποίος την περιέγραψε ήταν ο Βίρχοφ το 1846. Και από τότε μέχρι σήμερα η τριάδα του Βίρχοφ, αυτή που περιγράφει τον σχηματισμό θρόμβων, έχει μείνει αναλύωτη. Δεν έχει διαφοροποιηθεί, που σημαίνει ότι ο μηχανισμός είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Απλά έχει αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης. Γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσω θερμά και για την άμεση ανταπόκριση και για την πολύ άρτια ενημέρωση, και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.